Θέλω να γνωρίσουμε έναν συμπαθή κύριο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι Μακεδόνες τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, λέω εκ προημίου το όνομά του, Ηλίας Ελευθεριάδης. Έχει παίξει βασικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εξαίρετος παίκτης. Η ιστορία του είναι. Βλέπετε. Παιδιά, άστε μένα, βάλτε μπροστά τη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ηλίας είναι 40 χρονών σήμερα, να πω έτσι την ιστορία του και να το συναντήσουμε. Και αυτό είναι και ένα μάθημα πώς κερδίζεις άμα είσαι πολεμιστής στη ζωή. Πώς κερδίζεις άμα η οικογένεια είναι δίπλα σου, αλλά και ένα μάθημα σε πολλούς γονείς οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν τουλάχιστον Μαραντόνα και δεν δίνουν και βάση και στις σπουδές κτλ. Και κάποια στιγμή τελειώνει το ποδόσφαιρο και βρίσκεται ένας άνθρωπος στα 30 του, 31-32, να τελειώνουν και τα λεφτά από την μπάλα και να μην ξέρει τι να κάνει. Είναι πολλαπλά τα μηνύματα. Ο Ηλίας γεννήθηκε, παιδί μεταναστών. Σκληρή δουλειά. Γεννήθηκε στο Βερολίνο. Στα 16. Ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής, συμμετείχε σε εφηβικά τοπικά τουρνουά. Τον βλέπουν οι Γερμανία και τα λέτε του λένε να σε πάρουμε εθνική Γερμανία. Γιατί έχει τη διπλή υπηκότητα. Όχι. Και ο πατέρας. Όχι. Στην Ελλάδα. Εδώ δεν μπαίνει σε εθνική Γερμανία. Επιστρέφω στην Ελλάδα. Χάθηκε και ο παππούς. Επιστρέφω στην Ελλάδα και τον αρπάζουν βεβαίως οι σκάουτερ. Ταλέντο. Παίζει στον ΠΑΟΚ. 17 ετών, πολύ μικρό παιδί. Υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Παίζει μπάλα για 10 χρόνια. Με τις μεγάλες προπονητή Μπάγεβιτς. Το θυμόσαστε τον Μπάγεβιτς που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Το 2013 όμως στα 29 του, δηλαδή είχε χρόνια μπάλας, πολύ σοβαρός τραυματισμός. Αρκετός καιρός περνά εκτός γηπέδων, τελειώνει σταδιακά ή σταδιοδρομία. Επιστρέφει στο γκάρδι με τους γονείς, τελειώνουν και τα χρήματα από το ποδόσφαιρο και αρχίζει ο άνθρωπος να δουλεύει σερβιτόρος. Προκομμένος, σερβιτόρος. Μεταναστεύουν ξανά και οι γονείς, μεροκάματο οι γονείς, δουλεύουν όλοι μαζί, προκομμένοι άνθρωποι, μαζεύουν λεφτά, η μάνα του δίπλα, ο βράχος, όλοι δίπλα, μαζεύουν λεφτά, ανοίγουν εστιατόριο, φτιάχνουν τη ζωή τους και μεγαλουργούν. Πέρασε η οικογένεια Ελευθεριάδη από 40 κύματα. Και αυτό μπορεί να είναι μήνυμα για πολλούς από εμάς. Καλημέρα στον κύριο Ηλία Ελευθεριάδη. Γεια σας κύριε Ελευθεριάδη. Καλημέρα και στη φράουλα σας, έτσι λέγεται. Να είστε καλά, η φράουλα, ναι. Συγχαρητήρια για το πείσμα σας, κρατάτε από πόντο. Είμαι Θεσσαλονικιός ποντίος, ναι, και από τη μαμά και από τον μπαμπά. Από ένα χωριό έτσι, Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, η ηλικία σας δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ότι είσαι 40 χρονών, κακώς λέτε τα χρόνια σας. Δεν είμαι 40, κύριε Μάνεσκι, δεν είμαι 40, είμαι στα 35. 35? Καταγγέλουμε αυτούς τους προβοκάτορες που μπήκαν νύχτα στο θεματολόγιο, άλλαξαν την ημερομηνία, άλλαξαν την ημερομηνία γέννησης, τους καταγγέλουμε και τους καταδικάζουμε στο Πανελλήνιο. 35 χρονών, άρα ναι, okay. Το λιγότερο είναι για σας. Σταμάτησε η μπάλα νωρίς. Είχατε βγάλει πολλά λεφτά από την μπάλα και τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είχα βγάλει αρκετά λεφτά στο ποδόσφαιρο. Έπαιξα περίπου 4-5 χρόνια στην Α' Εθνική, αργότερα Β' Εθνική και Γ'. Ελάχιστα λεφτά οικονομήσαμε. Ελάχιστα. Ο τραυματισμός σας κράτησε πολύ πίσω, κύριε Ελευθεριάδη. Ο τραυματισμός ίσον και το η θητεία μου στο στρατό. Πήγατε, ήταν αυτά παράλληλα μαζί. Ναι, ακριβώς τη θητεία. Οπότε προκύπτει, γιατί εσείς έχετε την τύχη και την ευλογία από τους γονείς να έχετε αυτή την διπλή, ας το πούμε, υπηκότητα. Είστε και Γερμανός. Πώς ακριβώς συμβαίνει? Όχι, όχι, είμαι 100% Έλληνας. Έλληνας, αλλά έχετε διαβατήριο, είναι λιμένα τα μεταναστευτικά για εσάς? Όχι, εγώ είμαι Έλληνας, απλά ζω στη Γερμανία. Όχι, όχι, το λέω αυτό επειδή οι γονείς σας είχαν μεταναστεύσει και ζούσατε στη Γερμανία πριν επιστρέψετε στην Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Ακριβώς, ζούσα, ναι, ζούσα μεγάλος εδώ πέρα, πήγα σχολείο εδώ πέρα. Μπράβο. Τα 16 μισό φύγαμε Ελλάδα, όπως τα είπατε ακριβώς στον πρόλογο που κάνατε. Πέρασαν τα χρόνια, παίξατε πολύ ωραία μπάλα, δοξάσατε και την Ελλάδα και τις ομάδες και τις τιμήσατε και κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει για τους λόγους που προείπαμε και τα πράγματα είναι δύσκολα. Επιστρέφετε στη Γερμανία, επιστρέφοντας στη Γερμανία, Στουτγκάρδη δεν είστε, αν δεν κάνω λάθος, Στουτγκάρδη. Μάλιστα. Επιστρέφοντας στη Γερμανία, τι δουλειές κάνετε για να ορθοποδήσετε? Από την πρώτη στιγμή το 2015 που ήρθα πάλι Γερμανία στα τέλη του 2015, έκανα τον σερβιτόρο, αλλά δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη δουλειά. Αλλά αναγκαστικά έπρεπε να την κάνω. Την έκανα για περίπου 3 με 5 μήνες. Δεν σπουδάσατε κάτι, τελειώσατε την βασική εκπαίδευση, Βασική εκπαίδευση και δεν μπόρεσα να σπουδάσω γιατί με απορρόφησε το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι που έλεγα πριν για τους γονείς. Να παίξουν μπάλα τα παιδιά σας, να κάνουν αθλητισμό. Μην παραμελήσουν ποτέ την εκπαίδευση.
Ποτέ μην την παραμελήσουν. Γιατί κάποια στιγμή ο αθλητισμός τελειώνει. Και τα λεφτά τα πολλά είναι για λίγους. Πλέον, αν δεν έχεις γνώσεις και δεν έχεις σπουδάσει κάτι, δεν μπορείς να γίνεις και καλός ποδοσφαιριστής. Όλα έχουν εξελιχθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να είσαι πολύ καλός στο σχολείο για να μπορείς να κάνεις και αυτό το άθλημα. Έτσι, έτσι. Και για να μπορείς να αντιληφθείς όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα, χρειάζεται παιδεία. Όλα τα σύγχρονα συστήματα, γλώσσες να γνωρίζεις για να μπορείς βέβαια, να κάνεις το κοινό. Να σας ρωτήσω, πώς δημιουργήθηκε τώρα αυτή. Πείτε μας δύο λόγια για την επιχείρηση την οποία έχετε. Πώς δημιουργήθηκε και πώς τα καταφέρετε και πάτε σήμερα. Κοιτάξτε, το 2017 τον Αύγουστο έπρεπε να κάνουμε κάτι σαν οικογένεια. Όπως είπατε, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να καταφέρουμε αυτό που καταφέραμε σήμερα. Οι προτεργάτες σε αυτό το μεγάλο επιχείρημα και την επιτυχία είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου. Μπράβο σας που το λέτε και το στρεμάτε. Μπράβο σας. Είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η βάση σε αυτά όλα που κάνουμε σήμερα και είμαι σήμερα εδώ πέρα μαζί σας και μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μάνεστη. Είναι τιμή μου, πραγματικά. Το 2017 τον Αύγουστο ανοίγουμε το Ελιά Restaurant, το οποίο είναι ακριβώς περίπου 20 μέτρα, λίγο πιο κάτω, 20 βήματα είναι η πόρτα του restaurant. Και τώρα, φέτος δηλαδή, έρχεται τώρα ένα μήνα, ανοίξαμε και το Φράουλα, το καφέ Παντιστερή εδώ. Η προκομμένη πόντι, δύο επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις. Δύο επιχειρήσεις, ναι. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα σήμερα. Μόνο με την οικογένεια μπορεί να γίνει αυτή η επιτυχία. Η μαμά βοηθάει καθόλου? Η μαμά μόνο βοηθάει. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τη μαμά και γενικά τους γονείς μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε καταφέρει αυτή την επιτυχία εδώ πέρα στο ζαχαροπλαστείο. Μας έχουν τιμήσει οι Γερμανοί, σίγουρα και οι Έλληνες. Μας υποστηρίζουν, γι' αυτό και μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το δεύτερο βήμα. Μπράβο σας. Κύριε Φρυδιάδη, να σας ρωτήσω κάτι. Το αρνητικό κλίμα που υπήρχε αρχικά στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, το αρνητικό κλίμα που υπήρχε αρχικά, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τη Γερμανία και έχετε μεγαλώσει, ξέρετε και τη γλώσσα, έχει αντιστραφεί. Έχουν την ίδια άποψη για μας ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε για τα ξενύχτια μόνο? Υφίσταται αυτό ή έχει περιοριστεί? Δεν νομίζω. Είναι λίγο προπαγάνδα αυτό γενικά. Ο Έλληνας στο εξωτερικό είναι πολύ εργατικός και στην Ελλάδα είναι πολύ εργατικός. Δυστυχώς όμως η ανταμοιβή του είναι λίγη. Δουλεύουμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ εργατικοί. Μα μιλώντας με ξένους συναδέλφους ή ταξιδιώτες που συναντάμε και πληροφορούνται τα ωράρια μας, δεν μας πιστεύουν, μας λένε ότι είστε ψεύτες. Και πάντα μπαίνεις στη διαδικασία του πεις, θέλεις μια-δυο μέρες να έρθεις μαζί μου φιλοξενούμενος να ακολουθήσεις τους ρυθμούς μου. Δεν το πιστεύουν. Και του έχει συμβεί και του Ελευθεριάδη αυτό, είμαι σίγουρος. Δεν είναι μόνο σε μένα. Δουλεύουμε πολλές ώρες, γι' αυτό μπορέσαμε και κάναμε αυτά που κάναμε. Γιατί για μας είναι συνηθισμένο να δουλεύουμε αυτές τις ώρες. Ο Γερμανός έχει συνηθίσει το 8ωρό του. Δεν μας ήρθαν και πολύ εύκολα τα πράγματα στην Ελλάδα για κανέναν από εμάς. Δεν ήρθαν εύκολα. Όχι, όχι. Είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα, όχι τώρα μόνο, και ιστορικά και στο παρελθόν. Πείτε μου, σπεσιαλιτέ της ελιάς, σπεσιαλιτέ της φράουλας. Κοιτάξτε, το μουσακάς είναι ένα φαγητό το οποίο το αγαπάει ο Γερμανός, το γνωρίζει και όχι τώρα τέτοια πράγματα και είμαι και σε διατροφή. Συνεχίστε, κύριε Θεριάδη. Η μαμά φυσικά το πήρε από τη μαμά της, από τη γιαγιά. Ο μουσακάς είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, εννοείται. Το παστίτσιο, όλα τα κρεατικά στο γκριλ, τα σκουβλάκια, ο γύρος είναι δικός μας, δικιά μας τεχνική. Από εκεί πέρα, ό,τι κρεατικό υπάρχει στην Ελλάδα μπορείτε να το βρείτε και στο Ελιά Restaurant. Να ρωτήσω, μου λένε τώρα, η μαμά είναι δίπλα. Η μαμά είναι δίπλα. Η μαμά είναι δίπλα. Μαμά, έλα, μια καλημέρα, ρε παιδί μου, να πούμε στη μαμά. Δεν θέλω να μιλήσω, να τη δούμε, την ομορφιά να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα στη μαμά. Να την, λοιπόν, ποια ευθύνεται για τον Ελευθεριάδη Τζούνιορ. Αυτή είναι η πολεμίστρια. Αυτή παίζει μπάλα. Ναι. Κάνα σούτ, ρίχνει μπαλίτσα, μπαίνει σε κανένα γήπεδο να παίξει για την πλάκα σου. Εγώ όχι, δεν προλαβαίνω. Όχι, εσύ, ο γιος. Δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Αυτό φαίνεται λίγο και στην εικόνα μου. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω σταματήσει εντελώς στο ποδόσφαιρο, γιατί με έχει απορροφήσει καλά, τη δουλειά με το μπαλατζί. Μητέρα, αλλά το μικρό σας όνομα ποιο είναι, μητέρα? Βαρβάρα. Καλημέρα, κυρία Βαρβάρα μου, να χαίρεστε τον κανακάρι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά τώρα εγώ να το πω το παράπονο. Παρότι προκομμένη οικογένεια και από το τίποτα φτιάξατε μεγαλεία, όταν ήταν μικρός τον άφηνες να παίζει μόνο μπάλα και να μην πάει να μάθει κάτι παραπάνω. Προσπαθούσαμε, αλλά τον είχε απορροφήσει την μπάλα τόσο πολύ. Δεν καθόταν. Δεν τον έπιανες. Έχει και τα μαλλιά κοντά, δεν μπορεί να τον πιάσεις τώρα. Κυρία Βαρβάρα, ευχαριστημένη από την εξέλιξη όλη αυτή? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τα παιδιά είναι και αυτά προσπαθούν και οι γονείς. Πόσα παιδιά έχετε, κυρία Βαρβάρα? Δύο.
Τον Ηλία και την Ελβομένη. Τους παντρέψατε? Τους παντρέψαμε, ναι. Εγγόνια, πιάσατε αγκαλιά? Πιάσαμε από την κόρη και τώρα περιμένουμε και από την Ηλία και την Κωνσταντίνα που... Έχει δρομολογηθεί? Έχει δρομολογηθεί, ναι, ναι. Από τον Ηλία? Ναι, ναι, στο δρόμο είναι. Ωραία, μαμά. Το καλοκαίρι θα έχει να αγκαλιάζει το κοριτσάκι του. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Αυτή είναι, παιδιά. Αυτό είναι που λέμε η Ελληνίδα μάνα. Ναι, ναι. Άντε πήγαινε κανείς να πειράξει τον Ηλία. Πήγαινε. Όποιος έχει κότσια, ας πάει να τον πειράξει. Ούτε ο κορονοϊός δεν πλησιάζει. Όχι, δεν πλησιάζει. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας, παιδιά. Γεια σας, Ηλία μου. Πάντα ευτυχισμένος. Πάντα ευτυχισμένος. Και καλού κακού τώρα που θα κάνεις την κόρη, επειδή είμαι λίγο πιο παλιός μπαμπάς από σένα, ναι. Ότι πάρει και για ενήλικους αυτά που χρειάζονται να βάζουν για την ακράτεια. Κύριε Μάνεση, ένα λεπτάκι λίγο, αυτή τη στιγμή με βλέπει η γιαγιά μου. Πού πας, γιαγιά, κάτσε να καθίσω. Στη γιαγιά, είναι δυνατόν. Γιαγιά. Παιδιά πολλά στη γιαγιά. Χαιρέτα όλο το χωριό, παιδί μου. Πες τα ονόματα όλων, αν έχεις λίστα, πες τα. Παιδιά πολλά, ευχαριστώ τους ανθρώπους που μας πιστέψανε. Έχουμε προϊόντα ελληνικά. Όλα είναι ελληνικά. Έχουμε μια μεγάλη εταιρεία πίσω μας, εδώ στο αεροπλαστείο. Είναι η Ροδούλα, τη γνωρίζετε σίγουρα. Η κυρία Μαρία Μαγκανά μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε εδώ στο αεροπλαστείο μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που στέψε σε αυτά που εμείς σαν οικογένεια θέλουμε να παρουσιάσουμε, γιατί μόνοι μας δεν τα καταφέραμε. Έχουμε τη στήριξη από κάποιους ανθρώπους που πιστέψανε για αυτό το όνειρο που είχα. Συγχαρητήρια για τους κόπους σας και την προσπάθειά σας και εύχομαι πάντα να ανταμείβονται. Μπράβο στο Μπάγεβιτς που σε ανακάλυψε. Να είσαι καλά, να βάζεις γκολ στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπάγεβιτς με ανακάλυψε και αυτό πρέπει να το πούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σίγουρα θα μπορούσα να είμαι σε άλλη κατάσταση τώρα με το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά η τύχη μου έδωσε αυτό το πράγμα που μου έλειψε από το ποδόσφαιρο. Κύριε Ελευθεριάδη, μπράβο σας. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας γνώρισα. Θα τα ξαναπούμε και ας συναντηθούμε. Της μαμάς το παστίτσιο, παρακαλώ πολύ. Δύο μερίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας, να είστε καλά. Και να κρατάμε δυνατά την πατρίδα και τη σημαία ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό προσπαθούμε. Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. Να είστε καλά, να είστε καλά.